Γεια σας φίλοι μου, μετά από πολύ καιρό θα προσπαθήσω να κάνω ένα replay από μία μάχη στην οποία δεν είναι κάτι ιδιαίτερα καλό, είναι μόνο mastery patch second class, απλά έχω να δείξω κάτι πραγματάκια. Ένα απ' όλα είναι το Moods. Τι είναι το Moods? Είναι ένα άρμα, εντάξει. Είναι ένα άρμα το οποίο μπορείτε να το αγοράσετε με bonds. Πηγαίνουμε στον εφοδιασμό, στα bonds και βλέπουμε ότι έχει αντικείμενα για bonds. Αντικείμενα για bonds γιατί έχει οχήματα, εξοπλισμό και εδώ υπάρχουν κάποιες οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές δεν είναι οδηγίες που εξηγούν τι έχει γίνει, τι έχει ο εξοπλισμός ή τι έχει τα οχήματα, αλλά είναι οδηγίες οι οποίες στην ουσία σας δίνουν κάποια επιπλέον δυνατότητα, καλυτερεύουν κάποιες από τις δυνατότητες που έχουν τα εξαρτήματα που βάζετε στα άρματά σας. Τώρα, επειδή εγώ θα δείξω μόνο τα οχήματα, με 15.000 bonds μπορείτε να αγοράσετε το Mi 60, το 121V, το FV215B, τα οποία είναι Tier 10 άρματα. Και εκτός του είναι ότι είναι Tier 10, καλό είναι να έρχεστε μέσα στην σελίδα του άρματος, να πηγαίνετε στην προεπισκόπηση και να βλέπετε σαν premium άρματα τι παραπάνω δίνουν. Όταν λέω τι παραπάνω δίνουν, το Mi 60 δίνει περισσότερο free experience και μπορείτε να εκπαιδεύσετε τα πληρώματά σας δωρεάν χωρίς καμία ποινή, όπως βλέπετε και το γράφει σε εκείνο το σημείο. Μια στιγμή να πιω λίγο νεράκι, γιατί ο λαιμός μου με το που άρχισα να μιλάω, δεν έχω κορονοϊό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω, έτσι μην πείτε μερικοί κορονοϊός και τα λοιπά. Τώρα, το μέσο άρμα Tier 10 121V, το ίδιο free experience και δωρεάν μεταφορά μελών πληρώματος χωρίς ποινή. Εκπαιδεύετε δηλαδή το πλήρωμά σας. Αν θυμάμαι καλά, το ίδιο είναι και το FV215B, ναι. Υπάρχει Tier 8, το Guard, το οποίο βλέπουμε η διαφορά που έχει από τα προηγούμενα ότι είναι τα περισσότερα credit για μάχη. Περισσότερα credit για μάχη έχει και το TAF 26Y5B και το AMX Mi449 Lambda. Έλα, πιο γρήγορα λίγο. Και το, όχι το Panzer, συγγνώμη, και το Panzer έχει, αλλά δεν ήθελα να δείξω το Panzer. Ναι, συγγνώμη, επειδή έχω πάρει το Moods, το έχει κάτω αριστερά. Γιατί με πέταξε έξω. Δεν ήθελα να δείξω αυτό, προφανώς επειδή το έχω στο γκαράζ. Τέλος πάντων, το Moods είναι ένα Tier 8 μέσο άρμα, το οποίο δεν είναι και από τα καλύτερα, δεν είναι οι καλύτερες επιλογές που μπορούσατε να κάνετε, αλλά είναι από όσα δίνονται με bonds, και τα bonds που έχετε τα βλέπετε εδώ πάνω, από όσα δίνονται με bonds σε Tier 8, επειδή, και λέω Tier 8 και δεν λέω Tier 10, επειδή και είναι πιο φθηνά, 8.000 bonds αντί για 15, αλλά δίνουν και extra credits. Να δούμε λίγο το αρματάκι. Θεωρώ ότι ή αυτό θα έπαιρνα ή θα έπαιρνα τον Guard. Οι διαφορές τους ποιες είναι? Ότι το Guard, μια στιγμή να τα βάλω στη ζυγαριά, στην παλάντζα, το Guard θεωρώ ότι έχει καλύτερο κανόνι. Από ποια άποψη? Από διατηρητικότητα είναι ίδιο. Έχει 390 μέση φθορά αναβολή με 250 αντίστοιχα του στο Moods. Τι σημαίνει? Για έναν παίχτη που δεν είναι καλός, όπως δεν είμαι εγώ, 390 σημαίνει ότι βγαίνω από κάποιο σημείο, ρίχνω μια βολή, εάν η βολή μου κάνει penetration, που επειδή έχουν 212 και τα δύο, έχω ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες,
να κάνει penetration η βολή. Με το Μουτς θα κάνω 250, με τον Γκάρ θα κάνω 390. Αν μου ρίξει ο αντίπαλος, τότε τι γίνεται. Στη μια περίπτωση θα του έχω κάνει 250 και θα μου έχει κάνει όσο μου έχει κάνει, στην άλλη θα του έχω κάνει 390 και θα μου έχει κάνει όσο του έχω κάνει. Οπότε σε κάποια άρματα τα οποία έχουν χειρότερη μέση φθορά αναβολή από ό,τι θα έχει το δικό μου το άρμα, σε εκείνα τα άρματα θα βγαίνω κερδισμένος, στα άλλα θα βγαίνω χαμένος. Θα μου πεις ότι γιατί διάλεξε το Μουτς. Η διαφορά του είναι στο ότι έχει, ψάχνω να το βρω τώρα, λίγο καλύτερο κανόνι όσον αφορά και το χρόνο στόχευσης και τη διασπορά στα 100 μέτρα, είναι πιο εύστοχο δηλαδή. Οπότε το σκεπτικό μου ήταν, θα κάθομαι πίσω και θα κάνω sniping, θα μου πεις τώρα 0.31 με 0.32, και ναι και όχι. Θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει και η διαφορά, που είναι ρε παιδιά το, να το εδώ, υπάρχει και η διαφορά στις γωνίες ανόδου και καθόδου του όπλου. Με μείον 6 στο guard δεν θα μπορούσα να κρύβομαι πίσω από λοφάκια, να κάνω λίγο μπροστά, να μπορώ να κατεβάζω το κανόνι μου όσο χρειάζεται, να ρίχνω και μετά να ξανακάνω πίσω. Με τον guard θα πρέπει να βγαίνω σχεδόν επάνω στην κορυφή του λόφου ή του υψώματος, όπως θέλετε σκεφτείτε το, ενώ με το Moods μπορώ να κρύβω πολύ περισσότερο κομμάτι από το hull του άρματός μου. Βέβαια, θα μου πεις, το μετάνιωσες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω τον guard. Αν καταφέρω κάποια στιγμή να βγάλω άλλες 8.000 bonds και να πάρω κάποιο άρμα, θα πάρω τον guard και θα σας πω τι γίνεται. Προς το παρόν, από το Moods, άσχετα αν δεν κάνω καλά παιχνίδια, είμαι ευχαριστημένος. Και είμαι ευχαριστημένος γιατί εγώ το ήθελα για να μπορώ να βγάζω κανένα φράγκο παραπάνω, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα το guard, τι θα γινόταν. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα πάλι στον εφοδιασμό, στα bonds, να δούμε και τα δύο τα άλλα τα άρματα. Καταρχήν, δεν θα σας μιλήσω καθόλου για τα μικρότερα tires. Δεν νομίζω ότι αξίζουν, δηλαδή ούτε το TAF34S, ούτε το Panzer 4 το hydraulic, το υδραυλικό. Τα δύο που μπορεί να αξίζουν είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι βαρέα άρματα. Τώρα, υπάρχει το AMX Mi449. Αυτό το άρμα έχει πάρα πολύ καλή θωράκιση μπροστά. Το μόνο του μελανό σημείο είναι η κουπόλα εδώ πάνω, όπου ξεπερνιέται, μπορείτε να την τρυπήσετε σχετικά εύκολα. Όσον αφορά τώρα το, αν γυρίσετε στο πλάι, δεν το συζητάμε, είστε ευάλωτος πάρα πολύ, γιατί αν θα δείτε εδώ πέρα έχει μόνο 55 mm θωράκιση. 250 στον πυργίσκο, 190 μπροστά και έχει και κάποια κλίση, βλέπετε εδώ πέρα. Αν θεωρήσουμε ότι ανεβαίνετε σε μία, να δούμε λίγο τις γωνίες καθόδου, είναι μείον 10, αν θεωρούμε ότι ανεβαίνετε σε ένα υψωματάκι και έχετε μια κλίση όπως θα σας βλέπει ο αντίπαλος έτσι και ρίχνετε εσείς με το κανόνι σας, θα έχει και πολύ μικρότερο στόχο η κουπόλα. Αν είστε στο ίδιο επίπεδο, τότε είναι αρκετά μεγάλος ο στόχος που δίνετε. Όχι ιδιαίτερα γρήγορο, όχι ιδιαίτερα αργό. Να δούμε λίγο την ευκινησία. 40 χιλιόμετρα εμπρός, θα μου πείτε για βαρύ άρμα το 40 θεωρείται καλό, έτσι. Και 15 η οπισθοπορία, το οποίο είναι από τις καλύτερες. Δίνει και αυτό λεφτά. Οπότε για τα άρματα που έχει εδώ πέρα θεωρείται μια πολύ καλή περίπτωση. Και πάντα θα το τονίζω για τα άρματα που έχει εδώ πέρα. Όχι για το αν θα μπορείτε, ας πούμε, να πάρετε π.χ. το Defender, έτσι, που είναι pay to win. Το TAF26Y5 όσον αφορά τη θωράκιση, 190 ο πυργίσκος, 152 η θωράκιση του σκάφους, η οποία όμως για τα άρματα που είναι μέχρι και Tier 8, εντάξει, θα έχετε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν θα μπορέσουν να σας διατρήσουν το σκάφος.
από τα tier 9 και 10 που θα βλέπει αυτό το άρμα, εκεί θα έχετε πρόβλημα συνέχεια, οπότε πρέπει να το κρύβετε το hull. Η θωράκη του πυργίσκου, αν και φαίνεται 190 μόνο, επειδή έχει αυτό το μεγάλο κομμάτι σίδερο εδώ πέρα που το θωρακίζει επιπλέον, δύσκολα μπορούν να σας διαπεράσουν αν δεν σας ρίξουν premium πυρομαχικά. Οπότε είναι ένα άρμα το οποίο θα είναι situational, δηλαδή αναλόγως με την κατάσταση θα μπορείτε να βρείτε ένα λοφάκι, ας πούμε, π.χ. σαν αυτό εδώ πίσω, από εδώ δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να είναι, έτσι μου φαίνεται, ας πούμε, να κρύβετε το hull, να βγάζετε μόνο το τουρέτ και να ρίχνετε. Ακόμη και οι κουπόλες, μία έχει, νόμιζα δύο είχε, έχει κάτι σαν κουπόλα εδώ πέρα, τέλος πάντων, νόμιζα δύο είχε, μία έχει, ακόμα και εδώ να σας ρίξουν, είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο δύσκολα θα σας κάνουν penetration. Τώρα, να πάμε λίγο στον γκαράζ, να δούμε λίγο και την μάχη. Τι κάναμε στη μάχη. Ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι παράσημο μαεστρίας δεύτερης κλάσης. Απλά έχω κάνει 2005 πόντους damage, έχουμε εξουδετερώσει δύο άρματα, 944 είναι το experience, με βάση την ζημιά που κάναμε στους αντιπάλους είμαστε τρίτοι, με βάση το experience είμαστε δεύτεροι. Αναλυτική παρουσίαση. Ρίξαμε 12 βολές, οι 10 βρήκανε το στόχο, οι 8 κάνανε διάτρηση. 2005 το damage, σε απόσταση 300 μέτρα και πάνω, 143 μόνο πόντι. Είπα στην αρχή ότι ήθελα να το δουλέψω σαν sniper, αλλά όταν σου βγαίνει μια πίστα η οποία έχει πόλη και πρέπει να είσαι ανάμεσα στα σπίτια, θες δε θες, εκεί μέσα θα μείνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Βέβαια, το συγκεκριμένο ήταν το ENSC, το οποίο έχει, ψάχνω να δω αν φαίνεται πουθενά ο χάρτης, θέλω για όσους δεν το ξέρουν, τέλος πάντων, το μισό είναι πόλη, το μισό είναι ανοιχτός χώρος, χωρίζεται με μια σιδηροδρομική γραμμή στη μέση όπου έχει 4-5 διαφορετικές ράγες, αν το θυμηθήκατε τώρα όσοι δεν το θυμόσαστε. Πήγα στην πλευρά της πόλης, δεν πήγα από την άλλη πλευρά, γιατί εκεί είναι πολύ ανοιχτά και δεν είναι πολύ μεγάλος ο χάρτης, οπότε δεν μπορείς να κρυφτείς εύκολα. Τώρα, με προνομιακό WOT, τον οποίο τον πήρα από κάποιες από τις αποστολές, είναι κερδισμένος, είπαμε εγώ δεν δίνω λεφτά, είμαι τσικούνης πάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικά στα παιχνίδια, γιατί θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να κάνεις το κάτι παραπάνω, γιατί το κάτι παραπάνω δεν είναι ότι έχεις τις δικές σου δυνάμεις και έκανες το κάτι παραπάνω, είναι ότι πλήρωσες και έκανες το κάτι παραπάνω. Δώστε αυτά τα λεφτά κάπου αλλού που θα πιάσουν τόπο. 50 χιλιάρικα από κάποια αποστολή, δεν τις βλέπω καν πλέον τις αποστολές, είναι και λίγο περίεργα, άντε να ψάξεις να βρεις τι γίνεται. 73.000 βγάλαμε από το άρμα και από την πίστα στην οποία παίξαμε, χωρίς προνομιακό λογαριασμό θα είχα 48.858. Και λέω χωρίς προνομιακό λογαριασμό, γιατί μην δείτε τώρα εδώ πέρα 123.000 και πείτε αμάν 123 χιλιάρικα, εγώ για να βγάλω 123 χιλιάρικα. Και εγώ το ίδιο, παιδιά, μην νομίζετε. Απλά το συγκεκριμένο. Αν δούμε ότι ήμασταν αν πούμε ότι ήμασταν με κανονικό λογαριασμό και δεν παίρναμε και τα 50 χιλιάρικα, θα παίρναμε 48.858 μείον τα 6-7,5 χιλιάρικα, θα βγάζαμε περίπου 40 χιλιάρικα. 40 χιλιάρικα για ένα παιχνίδι το οποίο, για μία μάχη, η οποία για τα δικά μου δεδομένα ήταν τουλάχιστον παραπάνω, το damage που έκανα, βλέπετε εδώ το 2005, είναι παραπάνω από το μέσο damage που κάνω, που έχω κάνει σε όλα τα 74 παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι τώρα και είναι μέσος όρος 932, έτσι. Είναι παραπάνω από το διπλάσιο. Πήραμε 944 experience πόντους χωρίς premium λογαριασμό, έγινε 1416 με το premium, η πρώτη νίκη της ημέρας επί 2, είχε κάποια bonus για να, όταν παίρνεις προνομιακό λογαριασμό, στην πρώτη νίκη, στις πρώτες 5 νίκες που θα κάνεις με οποιοδήποτε όχημα, όχι στις πρώτες 5 νίκες που θα κάνεις,
κάνεις μια σειρά νικών, κάνεις ας πούμε 10 νίκες, π.χ. όλη την ημέρα, έτσι. Σε ρωτάει με το που τελειώνει η νίκη, θέλεις να πάρεις ένα επιπλέον bonus επί 3. Λες, εσύ πατάς το κουμπάκι, λες, ναι θέλω, σου το βάζει το επί 3. Προσοχή όμως, αυτό το κάνει, μπορείς να παίξεις με 3 διαφορετικά άρματα ας πούμε, να πεις ότι παίζω και με τα 3, με ποιο έκανα καλύτερη νίκη, έκανα με το πρώτο που. Πας στο πρώτο, πατάς το κουμπάκι, τους παίρνεις τους bonus. Εάν με το ίδιο άρμα ξαναπαίξεις, χάνεις τη δυνατότητα αυτή να πας στην νίκη που είχες κάνει προηγουμένως και να πατήσεις. Δεν ξέρω αν το είπα καλά. Ξανά. Παίζω με το Moots, παίζω και με το Scorpion, παίζω και με το Links. Κάνω μια καλή, μια νίκη με 1500 πόντους εδώ πέρα. Παίζω με αυτά, κάνω δύο νίκες, δεν μας ενδιαφέρουν. Μπορώ να γυρίσω πίσω και να πω ότι θέλω στο Moots να πάρω το επί 3 για αυτούς τους 1500 πόντους νίκη που είχα κάνει. Αν ξαναπαίξω με το Moods, στους 1500 πόντους δεν μπορώ να πάω και να το κάνω. Στο ό,τι έκανα στην καινούργια νίκη, μόνο σε εκείνη μπορώ να κάνω, να πατήσω το κουμπάκι. Είναι λίγο μπέρδεμα άμα δεν το δείτε καλά, αλλά τέλος πάντων. Και το κλου, εκεί που ήθελα να καταλήξω και έχω αρχίσει να μιλάω τόση ώρα, είναι αυτό το mod εδώ κάτω, το οποίο θα σας γράψω στην περιγραφή που μπορείτε να το βρείτε, το οποίο δείχνει εδώ την σειρά από τις μάχες. Αυτή είναι η πρώτη μάχη που έκανα και δεν έχει κάποιες άλλες. Αν δεν ήταν αυτή, θα είχε μια σειρά από μάχες. Αν είχα κάνει και άλλες μάχες, θα είχε μια σειρά από μάχες εδώ πέρα. Είναι στα ρώσικα. Κάπου διάβασα ότι μπορείτε να βρείτε και ένα στα αγγλικά, το ίδιο στα αγγλικά, στο Aslanes Mod Pack, αλλά δεν θέλω να βάλω ολόκληρο το Aslanes Mod Pack γιατί έχει πολλά και διάφορα. Εγώ βάζω το XVM, είμαι πιο εξοικειωμένος με αυτό. Τέλος πάντων, αλλά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί η μόνη διαφορά που έχει είναι ότι. Η μόνη διαφορά που έχει είναι ότι είναι στα ρώσικα. Έχω μάθει τι κάνει το κάθε ένα από τις επιλογές. Αυτή η επιλογή δείχνει τα βλήματα που σας έχουν ρίξει και βλέπετε πού σας έχει χτυπήσει το κάθε βλήμα. Δηλαδή το συγκεκριμένο είναι το τρίτο βλήμα στη σειρά. Έχει πέσει με αυτή τη γωνία ή αν θέλετε με αυτή, δεν πάει μέχρι τέρμα, τέλος πάντων. Βλέπετε τουλάχιστον πού σας έχει βρει ο αντίπαλος. Μου έχει κάνει 363 πόντους damage, είναι AP. Δεν ήταν δηλαδή premium πυρομαχικό. Και μου την έχει ρίξει ένα TAF 44. TAF 44 363 είχε το μεγάλο το κανόνι. Το TAF 44 παίρνει το κανόνι που κάνει 390 πόντους damage. Μάλλον δεν εξηγείται διαφορετικά. 363. Ένα 53 TP σχεδόν το ίδιο. Γιατί είναι σχεδόν το ίδιο γιατί έπαιζα μέσα σε πόλη, έβγαινα από έναν τοίχο σε ένα σπίτι, έβγαινα, έριχνα εγώ, μου ρίχναν και αυτοί. Και εδώ είναι που σας λέω ότι εγώ τους έκανα 250 ζημιά, αν τους έχω χτυπήσει και τους δύο, και αυτοί μου κάνουν 316. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Είχα την εντύπωση όμως ότι θα προλάβαινα, ότι δεν θα μου ρίξουν, γιατί νόμιζα ότι είχαν ρίξει σε άλλον πιο πριν. Τέλος πάντων, λάθος. Και το TAF 44, βλέπετε την πρώτη φορά που βγήκα. Είπαμε την πρώτη φορά, έτσι, δεύτερη, τρίτη, την πρώτη φορά που βγήκα, πρόλαβα να φύγω λίγο γρήγορα και με βρήκε στο κάτω μέρος του χουλ με τέτοια κλίση ώστε δεν μου έκανε διάτρηση και έφυγε το βλήμα του πάνω στις ερπίστριές μου. Πάμε τώρα στο τι έκανα εγώ. Ξεκινάμε από το πρώτο, στο TAF 44. Κοιτάξτε που το βρήκα και το έκανε ζημιά. Τυχερός ήμουν εδώ πέρα. 2,68 αντί για 2,50. Βλέπετε και το RNG πως δουλεύει, έτσι, 2,68, 2,51, 2,50, αυτό είναι ακριβώς στη μέση. IS-2, 2, ένα από τα χειρότερα άρματα του παιχνιδιού, γιατί το πήρα με πολύ μεγάλες, είχα στο μυαλό μου ότι θα κάνω, έχει πάρα πολύ καλή θωράκιση και τελικά δεν έχει καθόλου καλή θωράκιση και στο Hull, αλλά και στο Tourette. Δηλαδή είδα άρματα που μου κάνανε ζημιά στο Tourette ακόμη και με τα κλασικά, όχι με τα premium πυρομαχικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι και άλλη συζήτηση. Αλλά στο σημείο που του έριξα είναι και από τα πιο αδύναμα σημεία του όσον αφορά το Hull. UDES 14-5, εδώ κοιτάξτε τι έγινε.
το βρήκε με τέτοια κλίση, με τέτοια γωνία πάνω στο χουλ, όπου στην ουσία δεν κατάφερε να κάνει penetration, αλλά φεύγοντας το βλήμα, έκανε ρικοσέτ, φεύγοντας το βλήμα πήγε και το βρήκε στο τουρέτ. Αν σε θέλει το RNG, σε θέλει. Στην ουσία δηλαδή, αυτό που έπρεπε να γίνει και με βάση το πώς ήταν τα physics του παιχνιδιού πριν από 3, 4, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, όταν και τα αλλάξανε, αν γινόταν ρικοσέτ δεν συνέχιζε το βλήμα, έλεγε το χάσα. Το συγκεκριμένο όμως συνέχισε την πορεία του και πήγε και καρφώθηκε στο τουρέτ και μάλιστα σε ένα σημείο που λες ότι κανονικά έχει τόσο μεγάλη κλίση που θα μπορούσε να κάνει ρικοσέτ και στο τουρέτ. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο τουρέτ είναι γύρω στα 40 ή 50 χιλιοστά σε αυτό το σημείο, οπότε το διαπέρασε εύκολα. IS-3. Εδώ η λέξη το πέτυχα είναι λίγο, πώς να το πω, είναι σχήμα οξύμορο. Ναι, μεν το πέτυχα, αλλά κοιτάξτε πού το βρήκα. Φυσικά δεν το έκανε ζημιά. TAP-44. Το βρήκα σε σημείο που εγώ υπέθετα ότι εδώ θα του έκανα ζημιά. Αλλά μετά που το ξαναβλέπα, δηλαδή αν στη διάρκεια του παιχνιδιού έβλεπα αυτό, έλεγα μα πάει στο χουλ. Μετά όμως σκέφτηκα ότι ναι μεν το πέτυχα και πηγαίνει προς το χουλ, αλλά οι κλίσεις και του χουλ και το ότι βρίσκει πρώτα τις ελπίστριες, οι οποίες έχουν και αυτή τη δική τους θωράκιση και προστίθεται στη θωράκιση του χουλ, έτσι, το οποίο έχει πολύ καλές κλίσεις, και αυτή η κλίση του, αλλά και το ότι το βρίσκει και υπογωνία σε αυτόν τον άξονα, σημαίνει ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε penetration. Και υπενθυμίζω ότι το κανόνι μου έχει penetration 212. 53 TP, στο σημείο που το βρήκε, αν μπορούσε να έρθει λίγο πιο δεξιά που δεν έρχεται, πρέπει να το βρήκε ίσα ίσα στο κάτω μέρος του χουλ. Δηλαδή, άμα επεκτείνω νοητά, λέω αμάν πώς το βρήκε αυτό. Γιατί το συγκεκριμένο άρμα, βλέπετε ότι το χουλ το έχει αρκετά ψηλά. Δηλαδή, αν το πετύχετε εδώ πέρα, δεν έχει χουλ από την άλλη πλευρά. Αν το πετύχεις εδώ, έχει. Λες ότι έχει. Αλλά σε αυτό το σημείο και κάτω αρχίζω και λέω ότι είναι λίγο πιο ψηλά. Ναι, είναι λίγο. Αν το πετύχει ένα εδώ πέρα, δεν θα έκανε. TAP-44. Το ίδιο TAP-44. Αυτή τη φορά αντί να το βρει εδώ μπροστά, το βρήκε εδώ πέρα. Το διαπεράσαμε. 2.51. Αυτή είναι μια πολύ καλή βολή από άποψη RNG. 2.76. Αρκετά πιο ψηλά και βλέπετε ότι το TAF-44 βγαίναμε και ανταλλάζαμε πυροβολισμούς, θα έλεγα τώρα, βγαίναμε και ανταλλάζαμε κανόνες και το έχω πετύχει πάνω κάτω στο ίδιο σημείο, έτσι. Μικρές διαφορές σχετικά. 2.75 στο IS-3, το οποίο καταφέραμε και το εξουδετερώσαμε με αυτή την βολή. Εδώ το RNG μας έδωσε, εκτός από μια καλή βολή που είναι 2.75, μας έδωσε 25 παραπάνω από το 250 του μέσου όρου του κανονίου, μας έδωσε και το kill στο συγκεκριμένο άρμα, γιατί με αυτή τη βολή το εξουδετερώσαμε. Και η τελευταία βολή που ήταν και το 15ο άρμα της συγκεκριμένης μάχης, το οποίο καταφέραμε και εξουδετερώσαμε από τους αντιπάλους, δηλαδή έκανε αυτή τη βολή και τέλειωσε η μάχη, είναι ένα τσαριωτήρ το οποίο βλέπετε που το πέτυχε. Και εδώ πάλι δεν ξέρω εάν ήταν λίγο πιο ψηλά τι θα γινόταν, ίσως να έκανε ρικοσέτ εδώ και να πήγαινε όπως με το Ιουντές, έτσι όπως το βρήκε εδώ και μετά σηκώθηκε ψηλά, ίσως να γινόταν και εδώ το ίδιο αν το έβρισκε λίγο πιο ψηλά και χτυπούσε στο τουρέτ. Ίσως να έκανε και δύο ρικοσέτ, γιατί αυτό το τουρέτ, αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο πιο δυνατό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το συγκεκριμένο mod, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο άνθρωπος που το έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελα βέβαια να γυρνάει 360, δεν γυρνάει 360, έτσι. Και θα ήθελα και αγγλικά στο original το mod αυτό. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι ώρα να περάσουμε στη μάχη. Τα κάναμε λίγο ανάποδα σήμερα. Συνήθως κάνω πρώτα τη μάχη και μετά τα σχόλια, το τι έγινε στη μάχη και τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά άξιζε τον κόπο να το κάνω ανάποδα, να περάσουμε στη μάχη.
ο πίνακας μας είναι ένσκ. Μπήκε έτσι γρήγορα, δεν μέτρησε και τα λοιπά, γιατί είχα βγει εκτός παιχνιδιού, πάτησα το Alt F4, έκανα εγκατάσταση το mod που σας έδειξα πριν από λίγο. Πάτησα το Alt F4, βγήκα και ξαναμπήκα για να ενεργοποιηθεί το mod. Πήγαινε πολύ γρήγορα και νόμιζα ότι το είχα παραπάνω από MP1, νόμιζα ότι το είχα MP2. Οι αντίπαλοί μας, όπως τους βλέπετε, έχουν δύο παίκτες οι οποίοι είναι με πράσινα νούμερα. Όταν λέω πράσινα νούμερα, αυτός είναι ένας βαθμός. Έχω το XVM mod μέσα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, δεν μπορώ να δω. Η πρώτη βολή στο TAF44. Να πω λίγο τι έπαθα τώρα σε αυτό το σημείο. Καμιά φορά όταν κάνω αλλαγή από third person mode σε sniper mode, μου δίνει το, όπως και εδώ τώρα, μου δίνει το κανόνι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ενώ εγώ έχω την εντύπωση ότι το κανόνι μου το έχω ας πούμε σε αυτό το ύψος, όπως φαίνεται μπροστά το ανάποδο νι που βλέπετε, με το που μπαίνω σε sniper mode βρίσκω το κανόνι έτσι χαμηλά. Εδώ πρέπει να έκανα κάτι πολύ περίεργο. Πήγα μέχρι τη γωνία για να ρίξω στο UDES. Στο UDES ήτανε. Όπου ήταν τέλος πάντων. Ναι, στο UDES ήταν. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Δεν ξέρω καν εάν είναι bug του παιχνιδιού ή αν εγώ κάνω κάτι λάθος με το ποντίκι. Τέλος πάντων. Λέγαμε για τα νούμερα που φαίνονται εδώ πέρα. Βιαστική βολή στο IS3, δεν το κάναμε διάτρηση, τουλάχιστον το πετύχαμε. Παλιότερα δεν τα πετύχαμε καν. Είναι από το mod XVM, το οποίο σας δίνει μία, με βάση το W1-8, μία βαθμολογία για τον κάθε παίχτη. Οπότε ξέρετε ότι ο πρώτος με το 7-14 και με το πορτοκαλί χρώμα δεν είναι από τους καλούς παίχτες. Ο δεύτερος με 2229 και πράσινο χρώμα είναι καλός. Και λέω για τα χρώματα, σας λέω ιδιαίτερα για τα χρώματα, γιατί αν δείτε, κάνω ένα pause, αν δείτε στα σημεία που δείχνουν το πόσα hit points έχει το άρμα του κάθε αντιπάλου, ο κάθε ένας έχει και το χρωματάκι του, δηλαδή το IS3 έχει το πορτοκαλί. Αν βρούμε το IS3, φυσικά εδώ έπρεπε να το βρούμε και όχι εδώ, το IS3 είναι 682, δεν είναι καλός παίχτης. Εγώ που είμαι μέτριος προς το κακό όμως, έχω πορτοκαλί και έχω, από εδώ μεριά, έχω 1297. Αυτός που έχει 1570 είναι πιο κοντά στο πράσινο. Όπως είναι αυτός, ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης. Βλέπετε ότι και οι πράσινοι ακόμα, αυτός είναι 1746, αυτός είναι 2152, έχουν διαφορά. Δηλαδή αυτός είναι προς το καλύτερο που είναι το μόβ αν θυμάμαι καλά, αυτός είναι προς το κίτρινο. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει κάποιος με 1570 που είναι κίτρινος ακόμα, έτσι, αυτοί που έχουν κόκκινο είναι κακοί παίκτες και βλέπετε τώρα ότι αυτός με το 269, το TAF44, είναι παίκτης που σε βλέπει και δεν ξέρει τι να κάνει. Γι' αυτό πήγα καλά και σε αυτή τη μάχη. Δηλαδή, μην κάνετε καμιά καλή μάχη και λέτε «Α, έχω δυνατότητες, έχω». Δείτε και τι υπάρχει από την άλλη πλευρά, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό είπαμε ότι είναι από το XVM mod, το οποίο όταν πατάω και το control πλήκτρο, βλέπετε πως μεγαλώνει το minimap. Καλό, ε. Ώρες ώρες δεν βλέπετε τους αντιπάλους. Συνεχίζουμε, γιατί πολλά λέμε. Η γλώσσα μου πάει ροδάνη. Έχω κάνει μέχρι τώρα 1060 πόντους. Ξανά στο TAF44 και αυτή τη φορά μου έκανε 363 πόντους. Με AP. Με AP. Προφανώς έχει το κανόνι που έχει 175 penetration και 390 damage. Και αυτό το 175 penetration προφανώς γλιτώσαμε την πρώτη βολή, η οποία δείχνει ότι είναι μπλοκαρισμένη από τη θωράκισή μας και δεν ξέρω αν είναι επειδή εκείνο το κανόνι δεν είναι και τόσο ακριβές ή γιατί το 175 τη βολή βρήκε τείχο ή το 175 δεν ήταν αρκετό για να μας διαπεράσει.
σημάδεψα λίγο πιο κάτω από το κανόνι του άρματος εδώ. Ποιο άρμα είναι αυτό? Αυτό εδώ. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Του ΤΑΦ 44. Διαφορετικά θα έβρισκε επάνω στο άρμα και θα παθαίναμε ζημιά. Προτζέτο στο γάμο του Καραγκιόζη έριξα και εδώ. Έφυγε το προτζέτο, μετά έριξα εγώ. Περιμένω να βγει με COVID το 703. Όχι ότι θα το πετύχαινα, στα χαμένα ήμουν εκεί τώρα. Γρήγορη μάχη, έτσι. Δεν έκανε και πολλή ώρα. Βγαίνουμε μπροστά, 13-8 στο σκορ, έχει ήδη τελειώσει και έχω 1862 πόντους damage και βοήθησα την ομάδα να κάνει 496 πόντους. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχουμε το 155. Κάθομαι εδώ, λέω θα κάτσω εδώ, δεν πάω πιο μέσα, δεν βαριέσαι, και ξαφνικά το δωράκι τσαριωτήρ, ρίχνω και με την ησυχία μου μια χαρά. Δεν τον έριξε κανένας. Έλεγα ότι όση ώρα σημαδεύω για να είμαι σίγουρος και καλά ότι θα το χτυπήσω, έλεγα ότι όση ώρα σημαδεύω κάποιος θα το πετύχει, όπως γίνεται συνήθως. Εύκολη μάχη, γρήγορη, και είδατε με το συγκεκριμένο άρμα πόσα λεφτά πήραμε. Είπαμε, δεν είναι καλή μάχη, θα μπορούσε, για να σας τη δείξω θα έπρεπε να ήταν μια πάρα πολύ καλύτερη, αλλά αυτό που σας έδειξα σήμερα που άξιζε να δείτε ήταν το mod το οποίο δείχνει τι βολές έχουμε κάνει εμείς εναντίον των αντιπάλων μας, πού τους βρήκανε, και προφανώς να καταλάβετε τι λάθη μπορεί να κάνετε, γιατί μπορεί να ρίχνετε σε κάποιο σημείο που να μην διαπερνάει τον αντίπαλο, για να το καταλάβετε από αυτό το mod. Βλέπετε περίπου τα λάθη που κάνετε εσείς, γιατί βλέπετε πού σας έχουν πετύχει οι αντίπαλοι. Οπότε υπήρχαν πολλές φορές, ας πούμε, που έβγαινα εγώ και έλεγα, μα πώς μου ρίχνουν στο χούλ, εγώ ίσα ίσα που βγάζω το κανόνι μου μπροστά, ίσα ίσα που βγάζω το τουρέτ μου, ας πούμε, από αυτόν τον βράχο. Και όταν άρχισα να βλέπω τι γίνεται με αυτό το mod, έλεγα, είναι δυνατόν, με πέτυχε εκεί πέρα, βγήκα τόσο πολύ μπροστά ή βγήκα τόσο πολύ πιο πάνω από το ύψωμα, και μου ρίξε. Ναι, βγήκε και μας έριξε. Και το άλλο είναι ότι τα άρματα που υπάρχουν και μπορείτε να τα πάρετε με τα bonds, προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να τα ρίξετε, πρέπει να αγοράσετε τα άρματα τα οποία κερδίζουν και λεφτά, αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να πάρετε κάποιο από τα άλλα. Και ιδιαίτερος λόγος θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια αποστολή που πρέπει να γίνει με ένα tier 10 άρμα. Δεν έχετε, έχετε 15.000 bonds, πάτε και το παίρνετε για να κάνετε τη συγκεκριμένη αποστολή ή κάτι άλλο. Αυτά σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2020. Είμαστε περίπου 40 ημέρες μέσα στο σπίτι με κορονοϊό. Βγήκα 4-5 φορές όλο και όλο. Έχουμε κάνει Πάσχα μέσα στο σπίτι χωρίς να βγούμε έξω καθόλου. Χριστός Ανέστη. Να προσέχετε και να είστε καλά. Αστερίσκος, δεν ξέρω αν θα κάνω άλλα βίντεο. Το παιχνίδι λίγο πολύ με έχει απογοητεύσει, άσχετα αν τώρα με την καραντίνα άρχισα να παίζω αρκετά, με έχει απογοητεύσει, έχει γίνει πολύ pay to win. Θέλω να ξεκινήσω κάτι διαφορετικό, κάτι που εκτός από παιχνίδι να είναι και λίγο πιο χρήσιμο. Ίσως κάνω κάποια βιντεάκια για Android εφαρμογές, ίσως κάποιες εφαρμογές για Windows, να σας δείχνω κάποια site, κάτι πιο ενημερωτικό, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα δείξει ο χρόνος. Προς το παρόν, γεια σας και τα ξαναλέμε.